Αδερφών ημών, ποντίων, των αδίκως ανερεθέντων και εκπατριστέντων εκ της χώρας αυτών και των ιερών αυτής χωμάτων, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα δικαίως να ρυθμίσε, αυτούς μεν συγχωρήσε, ημάς δε λέει σε και σώσε, ως αγαθός φιλάνθρωπος και λέει μον Θεός.
Απόστολε. Τιμήσαμε σήμερα την ημέρα που τιμάμε και την μνήμη των νεομαρτύρων της Τρίπολης, την μνήμη των αδελφών μας ποδίων, της γενοκτονίας των αδελφών μας ποδίων από τους Τούρκους της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Μία όχι μόνο τυπική, ουσιαστική ανάγκη να κρατάμε ζωντανή την μνήμη για τους πόντιους αδελφούς και βεβαίως να στέλνουμε παντού το μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι ισχυρή, η Ελλάδα είναι στον δυτικό κόσμο αποδεκτή από όλους τους συμμάχους μας και προφανώς διαφυλάσσει τα σύνορά της, διαφυλάσσει το έθνος μας και δεν θα επιτρέψει ποτέ ξανά καμία αμφισβήτηση της τυπικής κυριαρχίας. Χρόνια πολλά σε όλους. Εδώ και πολλά χρόνια, πάνω από 100 χρόνια, εμείς τιμούμε τα θύματα αυτά που χάθηκαν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία άδικα, η οποία οι άνθρωποι αυτοί σκοτωθήκανε, βιαστήκανε, έγινε εκτόντωση. Συγγνώμη γιατί εκτοπισμός, γιατί τώρα κάθε φορά όταν μιλάω, δεν είμαι και πολύ καλός ομιλητής, αλλά όταν μιλάω για αυτό το θέμα πάντα υπάρχει ένα τέτοιο, ένα άγχος, ένα τέτοιο που, για αυτά τα θύματα πιο πολύ. Εμείς τιμούμε, όλοι οι σύλλογοι, όλοι οι πόντοι, οι οποίοι αγαπάνε την Ελλάδα, οι οποίοι είναι εδώ τώρα αυτή τη στιγμή, τελείωσε αυτό που ήταν στο εξωτερικό, ήρθαν όλοι εδώ στην Ελλάδα και πιστεύω ότι βοηθήσανε την Ελλάδα. Και εδώ στην Τρίπολη που βρίσκομαι εδώ και 22 χρόνια και δουλεύω στο νοσοκομείο εδώ, πάντα οι αρχές εδώ και ο Δήμαρχος, ο κύριος Τζίμης που θα μπορούσε να φύγει, ή ο κύριος Λαμπρόπουλος, ο Χρήστος, ο Αντιπεριφερειάρχης, ήταν όλοι εδώ και ο στρατός και η εκκλησία. Πραγματικά εμείς χαιρόμαστε που εδώ στην Τρίπολη, δεν είμαστε στην Βόρεια Ελλάδα εκεί που είναι πιο έντονο το ποντιακό στοιχείο. Εμείς στην Τρίπολη προσπαθήσαμε από το 2000 νομίζω, ναι, κάναμε αυτό το σύλλογο με την αείμνηστη την Ελπίδα Ψυχογιού, η οποία που πολύ δραστήρια ήταν και τώρα προσπαθούμε και εμείς να συνεχίσουμε αυτό το έργο με την κυρία, Χατζηπαρασίδου Αργυρό και ο σύλλογος είναι 5 άτομα, 10 όσο είναι, όλοι μαζί είμαστε 100 άτομα, αλλά είμαστε όλοι δραστήριοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ σε όλους που βρίσκανε εδώ πέρα τον χρόνο να έρθουν και εγώ πιστεύω ότι κάθε χρόνο θα κάνουμε αυτό που πιστεύουμε ότι πρέπει να γίνει. Χριστιανίδη, η επίσημη Ελληνική Δημοκρατία τι εκκρεμότητες έχει ως προς τη διαδικασία με τα αιτήματα του ποντιακού ελληνισμού? Υπάρχουν εκκρεμότητες σήμερα? Εγώ νομίζω δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, γιατί τα τελευταία χρόνια, όπως είδατε και εσείς και στο Σύνταγμα και παντού γίνονται εκδηλώσεις, οπότε από τότε που επί του Ανδρέα Παπανδρέου έγινε αυτή η αναγνώριση το ποντίο 19 Μαΐου το... και κάθε χρόνο γίνεται αυτή η τελετή, οπότε εγώ δεν νομίζω. Εμείς περιμένουμε για να γίνει αναγνώριση αυτά τα θηριώδη εγκλήματα που κάνανε η διπλανή, η γειτονική μας χώρα. Αυτό θέλουμε, τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πολύ.